Όμορφε καλησπέρα στην παρέα του My Dearest Diary. Κορασίδε, νεανίδε, αρένες, τι κάνετε, πώς μου είστε. Η Λίλη και ο Ντί με έχουν επηρεάσει τόσο πολύ σε αυτό το σημείο που πραγματικά δεν έχει νόημα. My Dearest Diary 18 φίλες και φίλοι, και από ό,τι βλέπετε έχει τον ίδιο τίτλο με το προηγούμενο. Για κάποιο λόγο σας άρεσαν πάρα πολύ τα αποτυχημένα ραντεβού και ξανακάνουμε δεύτερο μέρος τώρα, οπότε αυτό θα ζήσουμε σήμερα. Από ό,τι βλέπετε έχω γίνει μια ξανθιά πλατίνα νεανίδα. Το καρεδάκι, σας αρέσει? Εμένα μου αρέσει το καρεδάκι. Το βρίσκω κλασάτο. Εντάξει, από ό,τι ξέρετε με τα μαλλιά μου γενικότερα δεν κάθομαι ήσυχα, οπότε συμβαίνει αυτό, ανά κάποια τακτά διαστήματα θα έλεγα. Μπορείτε να μου γράψετε στα comment παρόλα αυτά. Και θέλω 2 δεύτερα να εκτιμήσουμε την άσπρη ρίζα που είναι κάτασπρη και γενικά όλο το μαλλί που είναι πλατίνα και είναι εντάξει. Γιατί για όσους και όσες νομίζετε, φίλοι και φίλες, ότι είναι εύκολο αυτό το μαλλί. Oh no, sorry, I'm gonna have to tell you. It's not. Πίσω στα δικά μας όμως λοιπόν, όπως λέει και ο φίλος Βαγγέλης Νάκης, πάμε να δούμε τι μου γράψατε όταν σας ρώτησα ποια ήταν τα αποτυχημένα σας ραντεβού. Αρχικά κανονίσαμε να βγούμε στις 3 και ήρθε στις 7, επειδή ετοιμαζόταν μου έλεγε, και ήρθε με κάτι ρούχα από πάνω μέχρι κάτω λερωμένα και όχι μόνο αυτό, άργησε και 4 ώρες και μετά από 15 λεπτά δίθεν αρρώστησε η μαμά του και έφυγε. Το μεταξύ μου το έχει γράψει κοπέλα. Αγόρι και να ετοιμάζεται 4 ώρες, υποτίθεται, και να έρχεται και με λερωμένα ρούχα. Πρώτον, δεν ξέρω κανέναν άντρα που να ετοιμάζεται 4 ώρες. Το να ετοιμαζόσουν εσύ 4 ώρες το δέχομαι. Κάτι φίλη μου νομίζω στράβωσε. Μπορεί να έχει γίνει οτιδήποτε πραγματικά. Όσο ζεις μαθαίνεις, μπορεί εσύ να νομίζεις α, δεν ήθελε, αλλά μπορεί αυτός να είχε περάσει την περιπέτεια της ζωής του εκείνη την ημέρα. Απ' την άλλη όμως, μπορεί όντως να το μετάνιωσε. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις συμβουλεύω ότι άμα ρε παιδί μου δεν θέλετε εξ αρχής, πείτε να όχι. Απ' την άλλη όμως και να μην θέλετε, ένα ραντεβουδάκι είναι, βγείτε, κάντε το. Ό,τι και να γίνει, θα έχετε μια ιστορία να λέτε. Σωστά. Τα ραντεβού λοιπόν καλό είναι να γίνονται. Είτε πάνε καλά, είτε δεν πάνε καλά. Στη μία περίπτωση ή μένεις με το άτομο, ή στην άλλη έχεις να λες πολλές ιστορίες στην παρέα σου. Και σε μένα. Συνεχίζω. Ήταν το πρώτο μας ραντεβού και ντρεπόμουν πάρα πολύ και πήγαμε και κάτσαμε σε μία καφετέρια για να σπάσει λίγο πάγος. Μετά φύγαμε, κάναμε μια βόλτα, αλλά εγώ ακόμα ντρεπόμουν λιγάκι. Και αφού με έβλεπε λίγο μαζεμένη, θεώρησε καλή ιδέα το να με πάει σπίτι του και να με γνωρίσει σε όλη του την οικογένεια, μέχρι και στη γιαγιά του. Ένιωσα τόσο άβολα που ήθελα να ανοίξει γη και να με καταπιεί. Κάκιστο μου. Με ποια λογική θεώρησε ότι εφόσον ντρέπεσαι εκείνον, θα σου okay να πα να γνωρίσει την οικογένειά του. Καλά και τα οικογενειακά και αυτά είναι άλλο κεφάλαιο τώρα. Το γνωρίζει το παλικάρι. Να πάτε, να βγείτε μία, να βγείτε δύο. Να δείτε, ταιριάζετε. Δεν ταιριάζετε. Θα είστε μαζί. Αν είστε μαζί, πάει. Δεν πάμε ρε παιδιά να γνωρίσουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας έτσι. Περιμένετε, μάθετε έτον τον άλλον. Τα κουσούρια του μπορεί να βγουν σε 1 μήνα, 2 μήνες. Εντάξει, άμα είστε 1 χρόνο μαζί, μπορεί να τύχει να φάτε και να φαΐ μαζί με τους δικούς σου, με τους δικούς του. Αλλά πρώτο ραντεβού, πάμε να γνωρίσουμε τα πεθερικά. Γιατί μπέρδεμα όλα αυτά τα περισχέσεις και ανέμων και υδάτων. Κάνω μια παύση, γιατί σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι το σημερινό My Dearest Diary το κάνουμε σε συνεργασία με την Amita Motion και έχω σήμερα εδώ πέρα τη νέα Amita Motion Super Mix. Να φέρω και μπροστά, βλέπετε καλύτερα. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν μερικές αλλαγές. Η συγκεκριμένη γεύση έχει 10 βιταμίνες για ακόμα περισσότερη ενέργεια και έχει super fruits όπως ρόδι, ασερόλα, αγαπάω ασερόλα, και μαύρο μούρο, τα οποία όλα αυτά έχουν super αντιοξειδωτική δράση και απολαυστική γεύση. Εγώ στην πρώτη φάση πάνω απ' όλα για το μαύρο χρώμα ζω. My aesthetic is like totally pleased right now. Αλλά σαν να μην έφτανε η μαύρη συσκευασία, άμα ανοίξετε εδώ πέρα, θα τα ανοίξουμε μαζί. Το καπάκι, θα δείτε ότι υπάρχει ένας κωδικός. Εδώ φαίνεται, σε εσάς δεν θα φαίνεται. Είναι ακριβώς εδώ πέρα. Εδώ στο καπάκι. Okay. Τι κάνετε τώρα με αυτό το κωδικό? Τον βάζετε στο Play Motion και συγκεκριμένα στο Lift Me Up. Μαζεύετε συνάκια και κερδίζετε πλούσια rewards. Θέλω να το δοκιμάσετε μόνο και μόνο για την ασερόλα. Πραγματικά, I'm a big fan. Like, since this, oh my god, ασερόλα, it's like my favorite one. Όσοι τα δοκιμάσετε, θέλω να μου πείτε στα comment πώς σας φάνηκε. Πόσες φορές θα δοκιμάσετε ασερόλα στη ζωή σας? Εδώ. Και πίσω στα δικά μας λοιπόν συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε βγει εγώ και αυτός και περνάχαμε γαμάτα. Αλλά στο δρόμο πετύχαμε μία φίλη μου και πολύ απλά μας κουβαλήθηκε και όλη την υπόλοιπη ώρα αυτός ασχολιόταν με εκείνη και εγώ απλά ξενέρωσα και ήμουν στην απ' έξω. Τι να κάνεις κοπέλα μου κι εσύ? Δεν είστε υπότες τώρα, τι να σας κάνω. Μου θέλετε και ραντεβού? Τι είναι αυτά? Ρε παιδιά, απλά είναι τα πράγματα. Έχεις τώρα δίπλα σου μία κορασίδα, έτσι. Το κοράσιο, τη γυναίκα. Αν τη κάνει το κομπλιμέντο τη, αν κάνει το χιουμοράκι σα. Η γυναίκα θέλει προσοχή. Θέλει εδώ, εδώ. Πρέπει να κάνει την άλλη να νιώθει ότι είναι μοναδική. Ότι είναι η μόνη κορασίδα στη γη. Επίσης, άμα το βλέπει αυτό τώρα μαζί με την κοπέλα σου, είναι ξεκάθαρα σημάδι το ότι η κοπέλα σου λέει ξεστραβό σου. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα δώρα, τα τσιτζιμπλίκια, τα ραντεβού. Εσείς ξέρετε τι κάνετε με αυτά. Θα σα πω εγώ, αλλά να ξέρετε, οι γυναίκες κοιτάνε τα πάντα. Από τα ακόμα και τα μικρά πράγματα, το λουλούδι που μπορεί να θυμηθεί εσύ και να φέρει, τα σοκολατάκια, τα μετά.
μετράμε όλα. Δεν θα πω παραπάνω. Έχουμε που βγαίνουμε με το παλικάρι κανένα 2 εβδομάδες και μου λέει: ετοιμάσου, θα περάσω να σε πάρω στις 7 να πάμε με τον κολλητό μου και την κοπέλα του να φάμε. Τι να βάλω, ρωτάω. Να είμαι ανάλογη με την περίσταση. Μου λέει: θα πάμε στο τάδε μαγαζί Γλυφάδα. Γιατί σου ανάλογα. Εν τω μεταξύ, εγώ σχολούσα στις 6 και έτρεχα να ετοιμαστώ ενώ είχα 10 και γενικά ένιωθα να αρρωσταίνω. Προ-COVID μου λέει η φίλη εδώ. Το 7 έγινε 10. 10 η ώρα λοιπόν πήγαμε, λέει, σε ταβέρνα κάπου στην Πετρούπολη για παϊδάκια που καθόλου δεν με χαλάει. Αλλά πες τώρε, παιδί μου, μην έρθω με την μπούκλα. Η κοπέλα του κολλητού του ήταν η πρώην του αγοριού. Και κάτσαμε το πολύ 40 λεπτά. Καλά πήγε και αυτό. Είχαμε πάει βόλτα όλη παρέα και εκεί που πήγα να τον φιλήσω έκανα με το. Τέλεια. Και που λες, Νατασάκη, κανονίζω με τον κομμενέτο για φασούλα. Πάμε ένα βράδυ λοιπόν στην παραλία. Και έτσι όπως γίνεται, ό,τι γίνεται. Βάζω το αριστερό μου χέρι στην άμμο για να έχω το βάρος μου εκεί. Τελειώνουμε τη φασούλα και αρχίζουμε να μιλάμε. Οπότε βγάζω το χέρι μου από εκεί. Μου πιάνει τα χέρια, αρχίζει να με χαϊδεύει, βάζω το χέρι μου στο πρόσωπό του. Κάποια στιγμή μου λέει: το μυρίζεις. Και λέω: ποιο? Έκλεσες, μου λέει. Λέω: εγώ. Του κάνω. Βάζουμε λοιπόν το φακό. Το λάθος. Σκατά παντού, Νατασάκη. Τα είχα πιάσει από την άμμο, είχα γεμίσει το χέρι μου και αυτόν επίσης. Μα καταλαβαίνεις. Από τότε δεν έχουμε ξαναμιλήσει και έχω φάει και μπλοκ. Λέρε, φίλε. Το αντίστοιχο δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί σε αυτό. Μην στεναχωριέσαι καθόλου. Προσπαθώ να βάλω τη θέση μου στη δικιά του. Να, από τη μία είναι πολύ κακό. Α, την άλλη δεν φταίει εσύ. Θα μπορούσε ξεκάθαρα να έχει βάλει εκείνο στο χέρι του, αφού ήσασταν νυχτιάτικο παραλία στην άμμο. Βγήκαμε για καφέ 3 ώρες συνολικά. Ο τύπος από το άγχος του ήπιε 2 ολόκληρα μπουκάλια νερό. 1,5 λίτρο το καθένα, παρακαλώ. Και πρέπει να πήγε τουαλέτα πάνω από 10 φορές. Επίσης, απορώ πως μετά το φιλί δεν έσπασε η μύτη μου από την πίεση που ασκούσα με το κεφάλι του. Ήταν cute αποτυχημένο ραντεβού, αλλά με το παιδί δεν τράβηξε. Μία εβδομάδα μετά έφαγε ευγενικό thank you next. Τώρα τα 3 λίτρα νερό είναι μία κατανάλωση. Καλό άνθρωπο αδυνάτιζε μπροστά σου. Σου λέγε πάμε να διώξουμε τις κατακρατήσεις. Ό,τι υπάρχει. Έλα. Ιστορία μίας φίλης μου. Μ' αρέσουν αυτά που αρχίζεται με το ιστορία μίας φίλης μου από το χωριό. Όλα άρχισαν λοιπόν με το κράς της φίλης μου. Ας την πούμε Κατερίνα. Κατερίνα λοιπόν ήθελε τον ας πούμε Αλέξανδρο. Σε κάθε ραντεβού εγώ ήμουν από πίσω γιατί η Κατερίνα. Καθερίνα. Κολλήσα την πω Κατερίνα πάλι. Σε κάθε ραντεβού λοιπόν, εγώ ήμουν από πίσω γιατί η Κατερίνα φοβόταν να βγει μόνη της. Στα πρώτα ραντεβού όλα κυλούσαν τέλεια. Πόσο creepy και περίεργο να έχεις βγει ραντεβού και να έχεις φέρει τη φίλη σου να το βλέπει όλο. Ξέρω εγώ, είμαι σε μειωματάρι εκεί πέρα. Όσο περνούσε λοιπόν ο καιρός, αυτός ένιωθε πιο άνετα μαζί της. Δεν έκανε μπάνια. Όπα! Έκλανε κάτι ρουκετίδια που τα μύριζα από εκεί που ήμουνα. Τότε η Κατερίνα ήρθε και φύγαμε, τον έκανε και ένα μπλοκ και τελείωσε. Το νιώθω πιο άνετα, νομίζω το έχουμε παρεξηγήσει λίγο. Να νιώσουμε. Αλλά βασικοί κανόνες υγιεινής. Όχι, δεν σας ψήνει ιδιαίτερα. Λοιπόν, καραντίνα που λες, περίπου πριν 2 μήνες, εμένα μου αρέσει ένα παιδί με το οποίο μιλούσα και είπαμε να βγούμε διαδικτυακό. Έλα, πώς γίνονται τα ραντεβού το 2021. Και επειδή πάμε και στο ίδιο σχολείο, τον ήξερε ο αδερφός μου. Τέλος πάντων, έχει περάσει 1 δεκάλεπτο που μιλάμε και μπαίνει ο αδερφός μου στο δωμάτιο και αρχίζει να του λέει για το Minecraft και το πώς θα το κατεβάσει και κάτι βλακίες για το σερβερ. Τον ακούει και η μάνα μου από τον κάτω όροφο και μας λέει: οπ, μόνο εγώ λείπω από αυτή την παρέα. Αυτός ντράπηκε, με έκλεισε και μετά εγώ δεν του ξαναμιλούσα για καμιά εβδομάδα. Τέλος πάντων, με το παιδί είμαστε μαζί 2 μήνες και ακόμα το αναφέρουμε και γελάμε. Θα έχεις να λες με το καλό και αν ποτέ θέλεις στα παιδιά σου ιστορίες. Λες, κορίτσι μου, οι σχέσεις δεν ήταν εύκολες το 2021. Μιλούσαμε έναν στο Instagram και μου λέει: θέλω να βγω με μία κοπέλα. Θέλεις να έρθεις. Μέσα στην τρελή χαρά, εγώ πέταξα το κινητό και άρχισα να ψάχνω να βάλω. Που λες, Νατάσα, έκανα 5 ώρες να βρω τα βάλω. Τα λέω. Τα λέω. Άσχετα το τι κάνουμε, λες και ετοιμαστήκαμε πριν 10 λεπτά. 5 ώρες θα βρει τα βάλει, όχι 5 ώρες θα βαφτεί, 5 ώρες θα βρει τα βάλει μόνο. Και άλλες τόσες να βαφτώ. Πάρτο. Και πάω στο μέρος που μου είπε. Άργησε 1,5 ώρα αυτός. Ωραία. Το τι κάνουμε όμως τόσες ώρες και καταφέρνουμε και είμαστε την ώρα που πρέπει στο ραντεβού και αργείτε εσείς. Έρχεται λοιπόν και κατεβαίνει από το αμάξι του αυτός και μία κοπέλα και μου λέει: από δε κοπέλα μου. Και μα σύστησε. Και εγώ νόμιζα πως εγώ ήμουν η κοπέλα. Και δεν τελείωσε εδώ. Πήγαμε για φαγητό και με έβαλα να πληρώσω με τη δικαιολογία ότι κάνουν οικονομία για να νοικιάσουν σπίτι. Τώρα δεν μιλάμε καθόλου και δεν έχω σχέση γιατί περιμένω τον καλό. Βρε καλή μου! Το ζευγάρι αυτό έχει στήσει μπίζνα. Θα παίρνουμε κοπέλες, θα βγαίνουμε όλοι μαζί. Μας πληρώνουν και το φαΐ. Τους καφέδες. Επιχειρήσεις κάνετε και έξω. Πάει ο άλλος και μου δίνει το χέρι του, μου λέει το όνομά του και με φυλάει στο αυτί. Σαν να μην έφταγαν όλα αυτά. Λέει στην κολλητή μου ότι με έχει ερωτευτεί και ότι δεν μπορεί να με ξεπεράσει. Μιλάω με ένα παιδί και κανονίζουμε να βγούμε. Όλα καλά στην αρχή, ούτε άβολο ούτε τίποτα. Κάποια στιγμή χτυπάει το κινητό μου και ήταν η κολλητή μου. Το απαντάω και μιλάμε για 1 λεπτό. Κλείνω την κουβέντα με την κολλητή μου λέγοντας δώσε χαιρετίσματα στον Νίκο. Και μου λέει ο άλλος: ήρθες εδώ πέρα για να μιλάς με την κολλητή σου και να λες για τον κόμενό σου μπροστά μου. Ο Νίκος εν τω μεταξύ είναι ο κολλητός μου, λέει, και έτυχε να είναι αδερφός της κολλητής μου.
εξηγώ. Αλλά αυτός δεν άκουγε κουβέντα. Και του λέω, εσένα τι σε νοιάζει και τι κάνεις αφού δεν τα έχουμε. Και αυτός άρχισε να με βρίζει γιατί νόμιζε ότι τα είχαμε και τον απατούσα. Βγήκαμε ραντεβού με το παιδί, μόλις είχαμε γνωριστεί και βγήκαμε βόλτα. Συναντηθήκαμε στο σημείο το οποίο ερχόταν με την πρώην του. Καθίσαμε και καλά μέχρι εκεί. Στο είπε αυτό, σου λέει, πάμε εκεί που καθόμουν με την πρώην μου. Όταν όμως ανέβασε αυτό το story που ήμασταν εκεί πέρα, το είδε η πρώην του με την κολλητή της και ήρθανε. Και άρχισαν να φωνάζουν. Αυτός να την κοιτάει στα μάτια και να τη φυλάει επί τόπου. Και εγώ τα άφησα όλα έτσι όπως ήταν και έφυγα, κυρία. Τι περνάτε. Μετά από 2-3 μήνες μου λέει, με πέτυχε σε ένα καφέ με το τότε αγόρι μου και ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη. Και μου λέει, συγχώρεσέ με, περνούσαμε υπέροχα. Ναι, το είδαμε. Anyways. Λοιπόν, Νατάσα μου, λέει η φίλη μου από εδώ, εγώ που λες ήθελα ένα παιδί το οποίο γενικά ήταν καγκούρας. Έτσι μία μέρα μου λέει, άμα θέλω να βγούμε, και εγώ του είπα ναι. Τέλος πάντων πάει η ώρα 6 και εγώ να ετοιμάζομαι από τις 3. Πάμε στο ραντεβού και καθόμαστε σε ένα παγκάκι. Και έτσι όπως καθόμαστε, πάει να γίνει κίνηση και σκάει μύτη όλη η παρέα του και αρχίζει να φωνάζει άξιος. Εγώ είχα κριντζάρει λέει τη ζωή μου και του λέω ένα γεια και φεύγω και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε. Το support από την παρέα όμως, εγώ εκεί θα το δίνα. Και φτάσαμε κάπου εδώ πέρα στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Θέλω να μου γράψετε στο Instagram τι θέλετε να δείτε για επόμενο θέμα του My Dearest Diary. Αυτή τη σειρά την έχω αγαπήσει όσο και εσείς. Κοντεύουμε κοντά 20 επεισόδια, παιδιά. Και άμα πάτε στο πρώτο επεισόδιο μέχρι τώρα είμαι άλλος άνθρωπος τελείως. Να προσέχετε, να μου είστε καλά, να περνάτε καλά. Δεν περνάμε και τις πιο εύκολες εποχές, αλλά όλα φτιάχνονται κάποια στιγμή. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Σας περιμένω στο επόμενο My Dearest Diary. Έλα.